Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο για το Άντων 26. Σήμερα σας έχουμε το πανέμορφο μπόμπερ της Honda. Για να είμαι πιο ακριβής, έχουμε την Honda CMX 500 Rebel. Ας την ονομάσουμε Rebel χάρη συντομίας. Είναι η μηχανή στην οποία ίσως θα καταλήξουμε όλοι όταν θα φτάσουμε στα βαθιά γεράματα, να το πω έτσι, και θα γουστάρουμε να οδηγούμε κάτι γρήγορο, εύκολο, σπιρτόζικο, επαναστατικό, άνετο και πάνω απ' όλα κάτι με χαρακτήρα και άποψη. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα είναι ό,τι πρέπει για διπλώματα κατηγορίας Α2. Η τιμή της είναι στα 7.650 ευρώ, 8.120 για την Special Edition. Όπως αντιλαμβάνεστε, πλησιάζει πάρα πολύ τις τιμές των Honda CB500FX και γενικά της οικογένειας Honda CB500, και δεν είναι καθόλου άδικο και καθόλου τυχαίο, καθώς φέρει την καρδιά της οικογένειας, δηλαδή φέρει τον κινητήρα της. Βάρος πλήρης υγρών στα 190 κιλά, με τη χωρητικότητα του δοχείου καυσίμων στα 11,2 λίτρα, χωρητικότητα δοχείου λαδιού στα 3,2 λίτρα, κατανάλωση 3,8 λίτρα ανά 100. Το εκπληκτικό στατιστικό εδώ είναι το ύψος έλας, και το οποίο θα γίνει αφορμή για να οδηγηθεί τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Και πάμε στην καρδιά του οχήματος. Ένας δοκιμασμένος αξιόπιστος αλεξίσφαιρος κινητήρας, 4χρονος, δικύλινδρος, υγρόψυκτος με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, τετραβάλβιδος, εννοείται με ηλεκτρονικό ψεκασμό, 471 κυβικά εκατοστά, απόδοση 47 ύπησης 8500, είπαμε Α2 δίπλωμα, ροπή 43,3 νιουτόμετρα στις 6000, φυσικά έρχεται με εξατάχυτο κυβότιο. Η Honda έχει τρέλα και παράδοση με την Nissin και γι' αυτό έχει κάνει πολύ καλή συνεργασία μαζί της. Έτσι λοιπόν, μπροστά έχουμε δίσκο 296 χιλιοστών με διπίστονη δαγκάνα της Nissin, όπως μπορείτε να δείτε, και ένα πολύ καλά ρυθμισμένο ABS, αφού δεν είναι τόσο παρεμβατικό, σε αφήνει δηλαδή να παίξεις. Στο πίσω μέρος πάλι συναντάμε δίσκο 240 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα, αυτή τη φορά επίσης της Nissin, και εννοείται ABS. Στον τομέα των αναρτήσεων, μπροστά συναντάμε συμβατικό τηλεσκοπικό περούνι με καλάμια διαμέτρου 41 χιλιοστών, τα οποία είναι και ρυθμιζόμενα. Αντίθετα, πίσω έχουμε διπλά ρυθμιζόμενα μορτισέρ της Sova με ProLink. Εξαιρετικά ελαστικά πρώτης τοποθέτησης από την Dunlop, με τον μπροστινό να έχει διαστάσεις 130-90 σε 16 ζάντα. Καλά ακούσατε, 16 ίντσων και όχι 17, με το πίσω να είναι ελαφρά φαρδύτερο, με διαστάσεις 150-80 σε ίδια διάσταση ζάντα, δηλαδή στις 16 ίντσες. Ο συμπλέκτης Assistant Sleeper, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τον αρχάριο και κάνει πολύ ομαλές τις αλλαγές των ταχυτήτων, ό,τι λάθος και αν κάνετε. Μιλάμε για μία αίσθηση στη μανέτα, η οποία σύμφωνα με τη Honda, δείτε εδώ παιδιά, χωρίς καμία προσπάθεια, είναι 30% πιο ελαφριά. Έτσι λοιπόν, 30% ελαφρύτερη μανέτα, κορυφαία αίσθηση, δεν το συζητάμε. Οι μανέτες δεν είναι ρυθμιζόμενες, αλλά πιστέψτε με, δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα. Η μηχανή αυτή έρχεται στημένη, έτοιμη, ανεβαίνετε πάνω και φεύγετε, τόσο απλά. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι έτσι αρκετά αλήτικο και διαφορετικό, είναι ότι εδώ πέρα ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στο πλάι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λεπτομέρεια και γενικά συνοδεύει τις μοτοσυκλέτες αυτού του είδους. Δείτε εδώ πέρα, εδώ την κάλυψη γενικά για τα καλώδια και οτιδήποτε κρύβει. Είναι ένα υλικό που το συναντούσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες μόνο στους υπολογιστές. Σε αυτό το μαύρο χρώμα η μοτοσυκλέτα είναι πραγματικά πανέμορφη, δεν χρειάζεται να ψάξετε οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κατασκευή του ψαλιδιού, αν δείτε στον πίσω τροχό. Μ' αρέσει γενικά όλο το frame και το στυλ και το στήσιμο της μοτοσυκλέτας. Πιο ξεκούραστη θέση οδήγησης σύμφωνα με τις άπειρες δοκιμές που έχει κάνει η Honda. Άνετη, εύκολα διαχειρίσιμη,
με ροπή από χαμηλά. Είναι μια μοτοσικλέτα που απλά την παίρνεις και απολαμβάνεις. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, δεν χρειάζεται να σκοτώνεσαι. Είσαι ένας οδηγός με διαφορετικό στυλ, διαφορετική άποψη και γενικά μια διαφορετική χρειά σε ό,τι αφορά την επιλογή της μοτοσικλέτας σου. Θα σταθώ επίτηδες στην σέλα του οδηγού και ειδικότερα στο σελάκι του συνεπιβάτη, διότι πρώτον, με το που ανέβηκα πάνω η θέση του οδηγού είναι απλά εξαιρετική και ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι το ίδιο άνετη είναι και η σέλα του συνεπιβάτη παρά τη μικρή της επιφάνεια. Άμα δείτε, ξεγελάει στο μάτι, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι όπως φαίνονται. Δείτε και πίσω το εντυπωσιακό ψαλίδι. Παιδιά, η μοτοσικλέτα βρίθει από λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ όμορφη και στις λεπτομέρειες καταλαβαίνεις γιατί κοστίζει τόσο. Εγώ τη δικαιολογώ απόλυτα τη Honda, για να μην μιλήσουμε για ποιότητα, όπου αυτή υπάρχει παντού. Ούτε να πούμε κάτι για αξία μεταπόλησης, η οποία θεωρείται εκ των νου κάνευ δεδομένη. Πάμε στον τομέα των χειριστηρίων, όπου αριστερά βλέπουμε μικρή μεγάλη σκάλα, την κόρνα και τα flash. Ο φίλος ο Κώστας σε μια προηγούμενη παρουσίαση είπε ότι η κόρνα είναι ανάποδα τοποθετημένη με βάση ό,τι έχουμε συνηθίσει. Για να σας είμαι ειλικρινής, εγώ επειδή πιο πολύ θα ψάξω το flash και όχι τόσο την κόρνα, θέλω να υπάρχει κάτι εκεί που τελειώνει ο αντίχειράς μου. Άρα θα έλεγα ότι ίσως η Honda το ψάξε κάπως αλλιώς. Ίσως η Honda ανακάλυψε ότι τελικά η κόρνα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στη μέση για να μην την ψάχνει σε κάτι έκτακτο. Ίσως να ισχύει κάτι τέτοιο. Και τελειώνοντας με τα χειριστήρια, να πούμε ότι ούτε στη δεξιά μεριά έχουμε κάποια έκπληξη, αφού έχουμε το kill switch για τον κινητήρα, έναν πολύ χρήσιμο διακόπτη για τα alarm και το starter button για την ανάφλεξη του κινητήρα. Ψηφιακός πίνακας οργάνων με gear indicator, το έχουμε πει ότι μαζί με τον συμπλέκτη ολίσθησης είναι τα δύο πιο χρήσιμα εργαλεία για τον αρχάριο αναβάτη. Ας πάμε να δούμε. Λοιπόν, όπως μου έλεγε και ο ιδιοκτήτης, μπορεί κατά τη διάρκεια της μέρας να μην βλέπεις τίποτα, αλλά πραγματικά, πιστέψτε με, δεν σε νοιάζει. Για την ιστορία να πούμε ότι έχει ψηφιακό ταχύμετρο, ώρα, gear indicator, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολύ σημαντικό, ενδείξεις για την νεκρά, το ABS, τη στάθμη του λαδιού, τη στάθμη της βενζίνης, check engine κλπ, μικρή μεγάλη σκάλα, τα flash, τα alarm και γενικά διαθέτει τα πάντα. Honda Rebel 500 και η απλότητα είναι αυτό που σε κερδίζει σε αυτή τη μοτοσικλέτα, η οποία δείχνει απλή στο σχεδιασμό της, αλλά πιστέψτε με, είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεστε χωρίς τίποτα το περιττό. Εδώ έχει ένα καπάκι που προστατεύει γενικά από το να έρθει το πόδι σας σε επαφή απευθείας με τον κινητήρα. Γενικά αυτή η μοτοσικλέτα όπως είναι φτιαγμένη δεν παράγει ζέστη. Και πάμε και να την ακούσετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι που περιμένετε οι περισσότεροι. Λοιπόν παιδιά, ακούστε. Δεν ξέρω αν πετύχατε αυτά τα όμορφα σκασιματάκια που κάνει. Είπαμε είναι ένα bobber, είναι κάτι διαφορετικό από όλα όσα έχετε συνηθίσει εκεί έξω. Ακούστε. Λοιπόν παιδιά, Honda Rebel 500. Εντυπωσιακή ως παρουσία. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το απίστευτα μαγιόρικο κλειδί. Δηλαδή εντάξει, σε φτιάχνει μόνο που υπάρχει. Λοιπόν, Rebel κινηματογράφη.
Πάμε να τη βάλουμε μπροστά. Εντάξει παιδιά, η Honda κάνει δουλίτσα. Η Honda πραγματικά δεν αστείευεται. Λοιπόν, φώτα μαζί με τα αλάρμ ανοιχτά. Τα φώτα της είναι εντυπωσιακά το βράδυ και είναι ακόμη πιο δυνατά και από του Honda Forza 7.5. Πάμε να δείτε και την ουρά, επίτηδες στρίβω και το κράνος για να το βλέπετε όσο μπορείτε στην ευθεία. Εντάξει παιδιά, έχει εντυπωσιακή παρουσία. Αν μην τι άλλο, ήχος και φως. Πάμε και μία μεγάλη σκάλα. Και τα τέσσερα ανοιχτά. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό όλα τα μηχανάκια της σειράς που παραμένουν αυτά ανοιχτά. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Πάμε βόλτα. Εντάξει παιδιά, κυριολεκτικά ο εξολοθρευτής. Άλλη φάση. Πραγματικά όμως άλλη φάση. Αριστερό πόδι πατάει τέρμα κάτω, δεξί πόδι πατάει επίσης τέρμα κάτω. Και την ίδια ασφάλεια αισθάνεται και ο συνεπιβάτης, διότι είναι μια μηχανή στην οποία δεν αναγκάζεται να κρατήσει τα πόδια πάνω, γιατί είναι σίγουρος ότι δεν φτάνει κάτω. Πίσω βγάζει και τα πόδια του σε κάθε στάση και έτσι νιώθει μια ασφάλεια παραπάνω. Ο συμπλέκτης είναι όλα τα λεφτά, το κούμπομα επίσης. Θέλει μια αλφα συνήθεια εδώ στο δεξί πόδι, ρεμπελάρα. Ρεμπελάρα αθάνατη. Θυμάμαι μια Harley Davidson Sportster που είχε ο Ανδρέας, ένας τύπος που είχε και μια δισκοτέκ που έμενε στο πρώτο μου σπίτι στον Οροπό. Εντάξει παιδιά, ποιότητα κύλησης. Σας έχω πάρει τα αυτιά με την ποιότητα κύλησης, αλλά είναι πραγματικότητα. Εντάξει, άλλη φάση. Πραγματικά άλλη φάση. Οι καθρέφτες είναι για ακόμη μια φορά όσο μικροί και όσο μεγάλοι χρειάζονται, ίσα ίσα για να έχουν αυτό το ωραίο στυλ. Έτσι και ξεφημώσεις αυτή την εξάτμιση, πιστέψτε με, δεν χρειάζεσαι ούτε Ακράποβιτς ούτε τίποτα, κυριολεκτικά άλλη φάση. Εντάξει, για χαλαρές βόλτες, τόσο για σας όσο και για το εταιρόν σας ίμιση. Μια μηχανή που θες να έχεις αφού μεγαλώσεις και μια μηχανή η οποία σε κάνει να απεχθάνεσαι τις naked και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί, naked και super sport. Το κυβότιο είναι πάρα πολύ καλό.
δεν χάνει ταχύτητα, δεν χάνει τίποτα. Και το ίδιο εξαιρετικός είναι και ο συμπλέκτης ολίσθησης, εδώ ο assistant sleeper. Βλέπετε, είναι αρκετά κοντή. Ευτυχώς έχει αυτό το προστατευτικό κινητήρας που δείξαμε νωρίτερα εδώ στα δεξιά, διότι πραγματικά έρχεται σε άμεση επαφή με το πόδι σου. Εντάξει παιδιά, είσαι αλλού, είσαι για βόλτες στη πιάτσα Κολωνάκη, να πας να τους πάρεις τα κορίτσια και να φύγεις. Να πας εκεί να συζητήσεις με τους φίλους σου για μηχανές. Και έχει δίκιο και ο ιδιοκτήτης της μηχανής, ο οποίος λέει ότι πραγματικά δεν παράγει καθόλου ζέστη η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Όλα είναι εκεί που πρέπει να βρίσκονται, τίποτα, χαλαρές cruising βόλτες, είπαμε με ένα bobber τα ξεχνάς όλα. Και αυτό που με τρελαίνει είναι η απίστευτη, θα το ξαναπώ, και πολύ συνηθισμένη για τη Honda ποιότητα κύλησης. Μια μηχανή που δεν χρειάζεται να την τρέξεις, 1034 συνολικά χιλιόμετρα, ίσα ίσα έχει στρωθεί. Εδώ δεν έχεις και πολλά να πεις, απλά πας και απολαμβάνεις, τίποτα άλλο. Ακούστε. Πω, σαν τον εξολοθρευτή νιώθεις. Πραγματικά. Ωραία λαστιχάκια της Dunlop για πρώτη τοποθέτηση. Μοναδικό το κυβότιο. Φτιάξανε και το δρόμο, ευτυχώς. Κάπου στα 7.500 την πήρε ο καλός μας φίλος, κάπου εκεί. Φορτώνει με έναν όμορφο, κλασικό και διαφορετικό τρόπο. Δεν σε χτυπάει ο αέρας, διότι εδώ είναι σαν να έχεις μπροστά σου μια ολόκληρη καρίνα πλοίου, δηλαδή έχεις μια μετοπική επιφάνεια, έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός της μοτοσυκλέτας που μοιραία διώχνει τον αέρα. Να το ξαναπώ ότι το κυβότιο είναι καταπληκτικό. Πάνω που λέω ότι δεν θα ξαναπώ μπράβο Honda, το ξαναλέω. Εδώ θέλει μια μικρή συνήθεια, βλέπετε, με το πόδι. Και λίγο εδώ πέρα, αν δεν έχετε συνηθίσει και πολύ, θα σας ψιλοενοχλεί. Κατά τα άλλα είναι όλα μια χαρά.
πίσω χώρο και για τον συνεπιβάτη άφθονο. Γουστάρα. Τι ωραίες μοτοσυκλέτες, παιδιά, και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Τι ωραίες μοτοσυκλέτες, πραγματικά. Ήσυχες, φιλικές, απροβλημάτιστες, γαμάτες. Ξέχασα και το φλάσσο ανοιχτό, δεν πειράζει, το κλείσα. Ωραίο κυβότιο. Ωραίο κυβότιο. Γαμισάμπλ το κυβότιο. Εξαιρετικό το κυβότιο. Μπράβο ρε Χόντα. Μπράβο. Πολύ καλέ μας φίλε που έχει στην κατοχή σου όλα αυτά τα υπέροχα μηχανήματα. Υπέροχη πραγματικά. Γουστάρεις πάρα πολύ επάνω σε μια Rebel. Γουστάρεις. Καρά γουστάρεις. Γουστάρεις. Είναι απίστευτη. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ίσως για πολλούς δεν είναι η πρώτη επιλογή. Ίσως να την αντιμετωπίζετε και με λίγο μπλαζέ ύφος. Να λες τώρα θα πάω να πάρω μπομπεράκι τέτοιο. Το γαμάτο που έχει είναι ότι τα πόδια σου δεν είναι ευθεία μπροστά, όπως ας πούμε θα ήταν σε μια all time classic Harley. Εδώ είναι διαφορετικά. Μπορείς ας πούμε να την πάρεις και να την οδηγήσεις λίγο. Δεν γίνεται. Πάλι καλά που υπάρχουν οι πολύ καλοί ακοπλεξάριστοι και γαμάτοι ιδιώτες φίλοι μας που μας φέρνουν αυτά τα εργαλεία. Και γουστάρουμε. Αυτό θα πει κυριακάτικη βόλτα, δηλαδή να έχεις το Rebel σου και να κανονίζεις μοτοβόλτα σε κανέναν οροπό και να καραγουστάρεις. Απίστευτη, απίστευτη ρεμπελάρα, 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 πολύ ωραία. Παιδιά, δοκιμασμένο σύνολο, δοκιμασμένη συνταγή. Ροπή από χαμηλά, επιβεβαιώνω τη Honda στο 100%, ροπάρα από χαμηλά.
Όντως, δεν χρειάζεται να τρέξεις, απλά απολαμβάνεις. Μπαίνεις στη στροφή έτσι με πολύ σιγουριά. Και δείχνει να έχει κι άλλο. Και τώρα στην κατοστάρα με τα 120 είσαι απλά The King of the Road. Όντως νιώθεις σαν τον εξωτερευτή, δηλαδή νιώθεις γραμμάτα. Όχι γραμμάτα, γραμμάτα. Άλλη μία αγαπημένη μου μοτοσυκλέτα, την οποία σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Πολλές φορές δεν κοιμάμαι τα βράδια, κάνω ανήσυχο ύπνο, με απασχολεί το ένα, με απασχολεί το άλλο. Όταν ανεβαίνω σε μια τέτοια δημιουργία, τα ξεχνάω όλα. Η μοτοσυκλέτα θα έπρεπε να συνίσταται ως ψυχοθεραπεία και ως ψυχοφάρμακο απέναντι σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικά ο σύγχρονος άνθρωπος. Φοβερή, παιδιά, θεωρώ ότι και με 100 ταξιδεύετε και με 120 ταξιδεύετε. Τα χέρια τεντωμένα έτσι, όπως επιτάσσει το στυλ της συγκεκριμένης μοτοσυκλέτας.
Εγώ έχω μια λατρεία γενικά στα Νίκη, αλλά εδώ πιστέψτε με, δεν θα έλεγα όχι. Θα έλεγα ναι με τα χίλια. Πόσα ξέρει μια εταιρεία σαν τη Honda, πόσα ξέρει. Πόσα παραπάνω από εμάς τους ανίδεους. Και γενικά πόσο εύκολα κρίνουμε το οτιδήποτε χωρίς να ξέρουμε ότι στο τάδε αποτέλεσμα έφτασε μια ολόκληρη εταιρεία που είναι κολοσσός και καθόλου τυχαία μετά από πάρα πολλές δοκιμές. Καθόλου τυχαία δηλαδή. Έχει φτάσει σε ένα εξαιρετικό και ένα πολύ αρμονικό αποτέλεσμα. Εξαιρετική η Honda. Πόσο εύκολα κρίνουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο. Και εμένα παιδιά δεν μ' αρέσουν πολλά. Αλλά όχι γιατί φταίει συνήθως η μοτοσυκλέτα, αλλά κυρίως γιατί φταίω εγώ, γιατί μπορεί να είμαι αγύμναστος εγώ, γιατί μπορεί να είμαι ανίδεος εγώ, γιατί μπορεί να είμαι ακατάλληλος εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω να πάρω για παράδειγμα μία CBR 1000 ή μία R1 και να λέω απαπαπαπα, αυτό δεν το κάνανε καλό. Το είπα και θα το ξαναπώ, εξαιρετική η Honda. Και βλέπετε εδώ, χάρη σε αυτό εδώ το καπάκι, δεν μου έχει κάνει ζημιά στο πόδι. Εξαιρετική παιδιά. Απίστευτη. Έχει αυτό το που πάει προς τα πάνω και παιδιά σε καλύπτει απόλυτα από τον αέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο τροχός από το πεζούλι του πεζοδρομίου. Είτε ο άλλος τι έκανε. Εντάξει. Θέλει παιδιά πολύ προσοχή στο δρόμο. Γίνονται όλα τα κουλά και όλα τα κουφά. Honda CMX 500 Rebel. Απίστευτη. Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο θα έλεγα επαναστατική. Επαναστατική με έναν τρόπο διαφορετικό που δεν έχεις κάτι να ρισκάρεις γιατί όλα επάνω της είναι δοκιμασμένα. Λυπάμαι που έχουμε αφήσει τόση ώρα τον καλό μας φίλο μόνο του. Έπρεπε να την κάνουμε μια γενναία βόλτα, το άξιζε. Δηλαδή τυχεροί οι δημοσιογράφοι που μπορούν και έχουν όλες τις μοτοσυκλέτες για μια εβδομάδα. Αν τις είχαμε κι εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα πιο αυθεντικό, πιο γενναίο αποτέλεσμα, διότι μόνο με τη χρήση, να το πάλι ξέχασα το flash, γενικά τώρα καταλαβαίνω και τον ιδιοκτήτη της που είχε την τάση να το ξεχνάει. Πολύ ωραία και σίγουρα απίστευτα ξεχωριστή. Αυτά λοιπόν από μένα παιδιά. No comment, δεν έχω λόγια. Υπέροχη Honda Rebel.
τελειότητα. Και η μαγεία εδώ πέρα, κλακ και τέλος. Honda Rebel, παιδιά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.